Τώρα είναι μια ακόμη απορία, μένουν ελάχιστα λεπτά για να δούμε και αυτήν την άλλη απορία. Λέγει, πώς μπορεί ένας άνθρωπος να καταπολεμήσει τη φαντασία του? Θα έλεγα, επειδή το θέμα κι άλλοτε το έχουμε πει έτσι επιγραμματικά και γρήγορα για τη στενότητα του χρόνου, η φαντασία, παιδιά, βρίσκεται ανάμεσα στο νου και τις αισθήσεις. Σημειώστε ότι η φαντασία κατά τους πατέρες είναι και αυτή ένα μεταπτωτικό φαινόμενο. Ο Θεός έκανε το νου και τις αισθήσεις. Πώς βρέθηκε η φαντασία? Όταν είπε ο διάβολος στους πρωτοπλάστους ότι άμα θα φάτε από τον καρπόν, τότε θα γίνετε θεοί, εκείνη τη στιγμή γεννήθηκε η φαντασία. Εφαντάστησαν οι πρωτόπλαστοι την ισοθεία τους, τη θέωσή τους που θα ήσαν ίσοι με το Θεό. Εφαντάστηκαν. Υπήρχε? Όχι. Το φαντάστηκαν. Αλλά αυτό δεν ήταν προϊόν του νου, ούτε προϊόν των αισθήσεων, διότι μόνο έναν καρπόν έβλεπαν, τίποτε άλλο. Άρα λοιπόν, τι είναι? Η φαντασία βρίσκεται ανάμεσα στο νου και τις αισθήσεις. Είναι μεταπτωτικό φαινόμενο, όπως σας υπεγράμμισα. Είναι ο χώρος των αναπλάσεων. Εκεί γίνεται μια ανάπλαση. Η φαντασία είναι λεπτοτέρα των αισθήσεων, αλλά και παχυτέρα του νου. Πιο παχιά από το νου είναι, πιο λεπτή από τις αισθήσεις. Έχει βέβαια την ικανότητα αυτήν την, των αναπλάσεων, να προσθέτει, να φερεί. Αν δούμε κάτι, κλείσουμε τα μάτια μας και αρχίζει η φαντασία να δουλεύει. Εκεί μπορούμε να προσθέτουμε, μπορούμε και να φερούμε. Έχει αυτήν την προσταφερετική ικανότητα, δηλαδή της αναπλάσεως, μιας εικόνας. Τη φαντασία τη χρησιμοποιεί τώρα ο άνθρωπος που έχουμε πλέον όλη φαντασία. Μετά την πτώση των πρωτοπλάστων έχουμε όλη φαντασία. Ο Χριστός δεν είχε φαντασία. Είναι ο νέος Αδάμ. Δεν είχε φαντασία. Τη χρησιμοποιούμε σαν αποθήκη και καλού και κακού υλικού. Και έτσι ανακαλούμε σε κάποιες ώρες τα αντικείμενα που η αποθήκη μας έχει αποθηκεύσει. Μάλιστα ιδιαιτέρως η φαντασία ξεδιπλώνεται τις ώρες της αναπαύσεως. Όταν δεν απασχολούμεθα με τίποτε άλλα πράγματα, ξαπλώσουμε, είμαστε καθισμένοι, τότε έρχεται όλο το υλικό της φαντασίας να ξεδιπλωθεί μπροστά μας. Δυστυχώς την φαντασία την εκμεταλλεύεται, παιδιά, ο διάβολος. Πολύ την εκμεταλλεύεται ο διάβολος. Τα όνειρα που βλέπουμε στον ύπνο μας χρησιμοποιούν το υλικό της φαντασίας. Διότι εκείνα που είδα, έμαθα, διάβασα, δηλαδή μπήκε σαν υλικό στη φαντασία, αυτά τα βλέπω και όνειρα. Άρα λοιπόν το υλικό της φαντασίας χρησιμοποιείται για να αναπαραγάγει τα όνειρα, καλά ή κακά. Πρέπει ακόμη, οφείλουμε να χρησιμοποιούμε, μια που έχουμε όλη φαντασία, τι να κάνουμε, της λέει ο Άγιος Νικόδημος, μια που την έχουμε, να τη χρησιμοποιούμε τουλάχιστον σε αγαθές εικόνες και στη μνήμη την αγαθή του Θεού. Μνήμη Θεού, αγαθές εικόνες. Οι κακές εικόνες που είναι και η απορία, πώς να καταπολεμήσει κανείς τη φαντασία του. Η φαντασία δεν βγαίνει, έγινε εξάρτημά μας, αλλά μπορούμε όμως να μην έχει βρώμικα πράγματα. Όταν γίνεται αποφυγή αποθηκεύσεως εμπριστικού υλικού, δηλαδή υλικό το οποίο παίρνει φωτιά. Όταν στο σπίτι σου βάλεις έφλεκτην ύλη, κάποια ώρα όταν θα πάρει κάτι φωτιά, δεν θα τυλαχθεί όλο το σπίτι στον αέρα? Μη βάζεις την φαντασία σου έφλεκτην ύλη. Όταν βλέπεις ένα έργο στον κινηματογράφο ή στην τηλεόραση, στην πραγματικότητα βάζεις έφλεκτην ύλη. Κάποια στιγμή λες, δεν παθαίνεις τίποτα. Μάλιστα, δεν παθαίνεις. Την ώρα που θα σου μπει ένας πειρασμός, άλλη ώρα. Τότε θα επιστρατευτεί όλο το υλικό που επεσόρευσε στη φαντασία σου και θα σε πεινάξει στον αέρα. Ακόμη, καταπολεμούνται οι πονηρές σκέψεις στη φαντασία δια της μεθόδου του αδιαχωρήτου. Βάλετε μέσα σας αγαθές μνήμες και δεν θα χωράνε μετά οι κακές μνήμες. Βάλετε αγαθές φαντασίες και δεν θα χωράνε οι κακές φαντασίες. Πρέπει λοιπόν έτσι να έχουμε μια διαρκή μνήμη καλών εικόνων. Αν χρειαστεί, θα αλλάξουμε τόπο. Αν έχουμε μέσα μας πολύ άσχημες εικόνες,
θα αλλάξουμε τόπο, θα αλλάξουμε τρόπο, θα αλλάξουμε και ασχολίες ενδεχομένως, γιατί ίσως κάποιος τόπος, κάποιος τρόπος, κάποια ενασχόληση να μου θυμίζει κάτι πολύ βρώμικο που έχω κάνει. Και τέλος, καταπολεμείτε παιδιά η κακή φαντασία με την προσευχή. Αυτά είχα να πω και για αυτήν την απορία, και ο Κύριος να σας ευλογεί.